coach, έστω και στο τέλος καταφέρατε να πάρετε τον βαθμό της ισοπαλίας εδώ από το δημοτικό γήπεδο των Φυρών και να φτάσετε τους 53 βαθμούς. Ένα παιχνίδι που δεν πήγε ιδιαίτερα καλά για την ομάδα σας, είχατε και ένα χαμένο πέναλτι. Ένα γενικό σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε. Εντάξει, εμείς ήρθαμε συνειδητοποιημένοι, ξέροντας ότι θα παίξουμε με ένα καλό αντίπαλο που και αυτός δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα την παραμονή του. Οπωσδήποτε και οι συνθήκες σε εμάς σαν ομάδα δεν μας πολύ θέλουν, δηλαδή και το γήπεδο και ο αέρας. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει νομίζω ότι παρόλο τον έλεγχο που είχαμε ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε πει ότι θα κινδυνεύσουμε πιο πολύ από στατικές φάσεις. Δυστυχώς εγώ επιβεβαιώθηκα, φάγαμε ένα γκολ από ένα κόρνερ. Είπα στα παιδιά στο ημίχρονο πρέπει να ηρεμήσουμε, να γίνουμε πιο πιεστικοί, να έχουμε καθαρό μυαλό ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε τουλάχιστον την ισοφάριση. Η αλήθεια είναι ότι η φάση του πέναλτι λίγο μας εκνεύρισε, όχι μας εκνεύρισε ενώ μας πήγε λίγο πίσω στην ψυχολογία μας. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά δείξανε πάλι για άλλη μια φορά ψυχικά αποθέματα. Έπρεπε να πάρουμε κάτι σήμερα από εδώ πέρα και δόξα τω Θεώ λέω εγώ ότι με το Διονύση που μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις τον Μπέλη, με τα χτυπήματά του πήραμε το βαθμό που είναι χρυσός για μας, που έχουμε το πάνω χέρι, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Τώρα είναι όλα οριακά. Αυτό που ήταν εμείς, δηλαδή να έστω και ένα χι στη διάρκεια δηλαδή, των τελευταίων αγωνιστικών, το εξαντλήσαμε αυτό το περιθώριο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι από εδώ και πέρα ότι πρέπει να κάνουμε το απόλυτο για να είμαστε σίγουροι. Απομένουν τρία παιχνίδια, τα δύο είναι στην έδρα σας, απέναντι σε μια ομάδα την Κηφισιά που και αυτή ψάχνει για βαθμούς στην επόμενη αγωνιστική στο γήπεδό σας και έχετε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στα Λιώσια με τον Ακράτητο. Ξεκινάμε τώρα με την Κηφισιά. Είναι άλλο ένα μας τελικός για μας, όπως θα είναι και τελικός στον Ακράτητο, όπως θα είναι και τελευταία αγωνιστική. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Δεν τελειώνει τίποτα μέχρι να τελειώσουν οι τρεις αγωνιστικές. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε να κάνουμε το 3-3 για να τελειώνουμε την άνοδο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.